τέσσερις ευρώ περίπου. Ένα έργο που θα αλλάξει την νότιο παραλιακό μετωπό και θα δώσει στην Βουλγαρία αξία και προοπτική σε αυτή την περιοχή τη και να δεχθεί έτσι με τον μεγαλύτερο δυνατό τρόπο μέσω τη επισκέψη. Το δεύτερο λοιπόν έργο αφορά την ανάπτυξη του πάρκου του χώρου, ένα εκατομμύριο 180.000 αν θυμάμαι το έργο, 65 στέματα αστικού πρασίνου στο πάρκο του χώρου θα αναπτυχθούν, θα χρειαστεί δεξαμενή, θα γίνουν περίπατη, θα γίνει ο φωτισμό. Θα έχουν παγκάκια, θα αναπλαστεί ο χώρο κάτω από το θεατράκι που γίνεται η διοργανώση του Ολυμπιακού Μάραθον, που ουσιαστικά δεν είναι το πάγιο, θα ενταχθεί στον αστικό ιστό ω χώρο του περιβάλλοντο και αναψυχή και θα εξυπηρετήσει έτσι το πάγιο ω επισκέπτη τη συγκεκριμένη περιοχή. Τα δύο αυτά έργα θα ξεκινήσουν να υπογραφούνται άμεσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, θα καλείται να θα κληθεί να αποδεχθεί τη χρηματοδότηση των 3.000 ευρώ και 220.000 ευρώ κάποιε άλλε δράσει και κάποια άλλα μικρά υποέργα. Και είναι αυτό που είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Αναμένουμε ότι σύντομα και άλλε χρηματοδοτήσει υψηλέ θα δώσουν περαιτέρω όθηση και θα λύσουν πολλά ακόμα προβλήματα στο Δήμο στο επόμενο διάστημα. Επιπλέον, 120.000 ευρώ από το φιλόδημο Βίου στο Δήμο μα για αγορά είτε από τον υποδοφόρο τη σχολευτικού ή άλλου εξοπλισμού, αποδοχή σήμερα και κατόρθωση στην προμήθεια με διαγωνιστική διαδικασία για να προχωρήσουμε. Δύο ακόμα παρατηρήσει. Το πολιτιστικό μα καλοκαίρι, φέτο ήταν πλούσιο, ήταν πάρα πολλέ οι εκδηλώσει του Δήμου, 7 συνολικά που επιχειρήθηκαν να γίνουν. Δύο από αυτέ λόγω και προσωπικών αναρνήθηκαν, αλλά θα τι επαναλάβουμε το επόμενο διάστημα. Με αποκορύφωμα την εκδήλωση την οποία έκανε ο οργανισμός μας, ο Οργανισμός Πολιτισμού Αναπτυσμού του Ευρωπαϊκού Κοινού, ο σύστατος αυτός ο οργανισμός, ο οποίος αν και τον σύστατος πράγματι έδωσε ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι με την ερμηνεία του κ. Βασίλη Λέκα και το Κέντρο Αγαπητών και Τεχνών των Εκκλησιανέων του Δήμου Βρύου. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση την οποία παρακολούθησε περίπου 2.400 άτομα ο κόσμος και συμμετείχε σε αυτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η νέα αυτή, ο νέος αυτός οργανισμός, σε λίγο, αν και ο Ιωσήλος θα φωνεί, και ως πολίτες του οργανισμού του, για τον κόσμο και τις χαρακτήρια και την προσπάθεια που κατέβαλε, ο νέος αυτός οργανισμός λοιπόν έδωσε σημαντικά έργα πολιτιστικά στο ήδη πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι του Ιωσήλου μας, αυτό το οποίο θα χαρακτηρίζεται μέσω του φεστιβάλου του Ολύμπου, αλλά και μέσω των πολλών εκδηλώσεων του Ισίου και επέλεξαν το καλοκαίρι, το πρώτο ουσιαστικά μετά το αντιεκτικό καλοκαίρι, για να οργανώσουν ώστε ο κόσμος να το χαρεί και ουσιαστικά να ζήσουμε όλα αυτά τα οποία πολύ μας έλειψαν. Στην περιοχή μας είχαμε ένα κρούσμα του Ιούνιου, του Δυτικού Ιούνιου. Ήταν ένα κρούσμα για το οποίο ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ. Έγιναν επιπλέον κάποιοι ψεκασμοί, όπως προβλέπετε, από πρωτόκολλα τα οποία το Τμήμα Υγείας αποφάσισε. Προφανώς δεν συντρέχει το Ευρωπαϊκό, αλλά το προλαμβάνει στη βέλτιση των. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες. Αν κάτι επιπλέον παρουσιαστεί, εδώ είμαστε να το δούμε. Αυτά από τη δικιά μου γενιά. Δεν θέλω να το βάλω, δεν ω συνήθω. Είμαι σύντομο στο τοποθετήσει μου. Στην ενημέρωσή σα, παρακαλώ πολύ για τι όποιε ερωτήσει και τι διάθεσή σα να τι απαντήσω. Ευχαριστώ. Thank you.
Έτσι λέει ο νόμος. Τώρα, εάν εσείς θεωρείτε ότι ο νόμος λέει κάτι άλλο, όπως διάβασα, έχετε μια απόφαση από τον άλλο Δήμο, δεν έχω καμία αντίληψη. Εσείς είστε υπεύθυνοι, εσείς είστε διαδημοσιογράφοι. Η περιφέρεια μου είπε ότι εγώ προσωπικά στο Δήμο πρέπει να καταθέσω τη συγκεκριμένη ενέργεια, την πρόεδρο του Συμβουλίου, και από εκεί πέρα ο θύματος θα μεταφέρει το ποιο σε νοιάζει. Δεν έχω κανένα λόγο να μιλήσει. Ο θύματος από εκεί πέρα είναι αρμόδιος να κρίνει εάν θα χάσει τη θέση ή όχι. Εγώ σα λέω και με όνομα ακριβώ τι έκανα. Από εκεί πέρα δεν έχω κανένα λόγο να πω ότι ψέματα και εδώ ήρθα να κάνω και μια στιγμή μαζί του. Για να κλείσει έτσι αυτή τη συζήτηση και ξαναλέω, ό,τι λέω όμω γίνεται την θέμα αυτά καθόλου να χάσει τη θέση και χάσει για να συναντιώνω με το θέμα. Από εκεί πέρα θα ήθελα να πω λίγο σε δύο ερωτήσει. Δύο. Έχω ρωτήσει κι άλλο μέρο του παρελθόν. Αλλά οι απαντήσεις που παίρνουν δεν είναι συγκεκριμένες. Και θέλω να τα σπάρω όσο και δεν είναι συγκεκριμένα. Τι ακριβώς έχει γίνει με το δάνειο, αυτό που στην αρχική, στα πρώτα συμβούλια, τότε καταθέσατε μια πρόταση και περίπου 1,5 ετών περίπου να πάμε ένα δάνειο. Εάν έχει υπαρθεί, αγοραστεί ο εξοπλισμός των οποίων λέγατε τότε και σε τι, αν έχει υπαρθεί ένα κομμάτι ολόκληρο, δεν θέλω να σα παρακαλώ μια συγκεκριμένη έτσι μια. Φώστα, αν και θα στο θέμα, θα το ρωτήσω όμως, την τελευταία επίσκεψη που έκανα στα γραφεία του Φώστα, μια και μέλο τη Επιτροπή για το διαγωνισμό για το Β' Κύτταρο, τελειώνοντας η όλη διαδικασία, ανέβηκα στο διευθυντή και τον ρώτησα το ερώτημα που έθεσε και σε εσάς, τι ακριβώς συμβαίνει με το ιδιοκτησιακό. Η απάντηση που έλαβα προφορική με και ζήτησα να την πάρω και γραφή ήταν ότι το ιδιοκτησιακό έχει ξεκαθαρίσει και έχει περάσει στην ιδιοκτησία του Φώστα. Εσείς μου είπατε ότι έχει περάσει ως προς χρήση. Έχει περάσει σε ένα ίδιο συμβούλιο από τότε που πέρασε. Σας είπα να το δείτε αν μπορείτε, δεν ξέρω αν κάνετε κάτι, δεν ήθελα να μου απαντήσετε. Αυτό ακριβώς μου είπαν από το Φώστα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο θέμα. Δεν αφού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 8-8 στα 7 θέματα, το δεύτερο λέει έτσι προμήθειας αδρανών λοιπόν της εταιρείας Νίκες Σίδης ΑΒΕΤΕ για το έργο από την Οδοκία. Ενημερώθηκε για το θέμα ότι υπήρχε μια έκπτωση όσον αφορά την αγορά των υλικών. Παρ' όλα αυτά όμως την ίδια πρόσκληση, στο πέμπτο θέμα μιλάτε για να προσαρμογή των υλικών πώλησης των αδρανών λοιπόν πώλησης. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι σαφές, δεν χρειάζεται να το κάνω εγώ. Όταν στην ίδια πρόσκληση πρώτα κάνουμε μειώσεις και μετά από δύο θέματα κάνουμε ένα προσωπικό και ανεβάζουμε τις σειρές, το θέμα από μόνο του νομίζω ότι κάτι να πει και περιμένω να ακούσουμε από εσάς για ποιο λόγο έγινε αυτό. Για το κλιματικό και ήθελα να ρωτήσω αν έχει ενταχθεί το βουνό των νέων πόρων, το γνωστό το οποίο ξέρετε για τη ζήτηση. Αν έχει καταγραφεί και αν έχει καταγραφεί, θα ήθελα να σας παρακαλώ αν είναι το σήμερα και την απόφαση. Διαφορετικά, το νέο πόρο, το δάσος. Αν έχει καταγραφεί και αν καταγράφει και θα ήθελα λίγο και την, αν δεν είναι το λέω τώρα, αύριο μετά, την απόφαση. Και κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να σταθώ σε δύο αναρτήσεις που ήταν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Το διαδίκτυο, τον πρόεδρο του Πλατανό, τον κύριο Κουρτούλα, μιλάει για κάποιες πολύ σοβαρές καταγγελίες, θα έλεγα, για ένα μεγάλο όγκο βάζωμα στο κύκλο του Πλατανόνα, το οποίο έχει εξαφανιστεί και δηλώνει ότι αυτά έχουν πέσει, λέει, στο έργο της διάβασης. Και το δεύτερο αφορά τις σοβαρές στην παραλία του νέου Παντελήμωνα, οι οποίες υπάρχουν στα θέσεις κατασκευές, αυτό είναι και στο παρελθόν, το θυμάμαι και εγώ. Από εκεί πέρα όμως θα ήθελα να δούμε τι κάνετε εσείς ως νέα διοίκηση πάνω σε αυτό. Έχουμε μια τοποθέτηση όσον αφορά αυτά που είπατε κύριε Δήμα για την εικόνα του Δήμου που φέτος στην Ευρωβουλευτή είναι πολύ καλή. Υπάρχει το τόπο νομίζω μάλλον σε διαβού γιατί κάθε μέρα δεν πιστώ στο διαδίκτυο. Σωρία παρακτών από όλους τους δημότες όσον αφορά τις πηγιάρες οι οποίες κάθε μέρα τρέχουν καταργούμενες την κατάσταση αποκλειστική και σε εικόνα και σε μυρωδιές οι οποίες αναγκάζουν τις νοικοκυρές να μείνουν και να πλέουν τους δρόμους. Και πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι όταν βλέπετε αναρτήσεις από διάφορους δημότες για πόρτα τα οποία δεν έχουν κοπεί,
πάλι θα σταθώ στο παρακάτω ότι από τη στιγμή που θα κάνετε την άνοιξη, ένα σημείο ότι μάλλον δυνατότητα υπάρχει, αλλά μάλλον δεν τα γνωρίζετε, δεν ασχολείστε καθόλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Δύο μετά και μόνο, πρέπει να είναι έτοιμα να απαντήσω στο τελείω του κείμενου χρόνου τη ώρα που μπορεί να είναι ένα άνθρωπο σε αγαπητή ελληνική σχέση. Κάνω πέρσι και τώρα είναι ο πρόσωπο να θυμάστε στο παρκάκι του το χώρο. Αλλά δεν είχε κόσμο, δεν ήταν μια αμυντικό του βοηθό σιγούρι, ένα από τον λογό του και πολύ. Μια καλή ιδέα βέβαια φέτος αυτά που έχουμε να πούμε, που είπαμε, που κάναμε, να με παρουσία κόσμου, πιστεύω ότι θα υπάρχει πολύ καλό να ενημερωθεί ο κόσμο που πρόγραμμα το πρώτο δεν τα γνωρίζει, διότι δεν τα επικοινωνούν και πάρα πολύ. Το δεύτερο θέμα αφορά μόνο τρει σειρέ ενημέρωση στα ενδιαφέροντα πολιτική προστασία. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, ενδιαφέροντα πολιτική προστασία. Αυτό το πρωτοβουλίο έχει ασχοληθεί κάπω σημαντικά με τα θέματα των μηχανισμών των υποβέλων εντό σχεδίου και εντό σεισμών. Δεν τα κάναμε όλα καλά, βέβαια συνεχίζει αυτή η δουλειά. Αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα με την έννοια ότι δεν γνωρίζουμε κάποια πρόβλημα την νοσηλεία. Γι' αυτό θα καλέσω τους συνάδελφους όλους αν έχουν στοιχεία για οποιοδήποτε που ακόμα δεν είναι καθαρό. Βέβαια, ευτυχώς είναι βοηθός και εδώ σε ελληνικέ ελληνικέ. Να μας δίνουν στοιχεία τουλάχιστον των ιδιωτών, είναι δύο κομμάτια, είναι και ιδιωτικά και άλλα είναι τα δημοτικά. Γνώμη πόλη ή και δημοτικά επόμενα. Στα ιδιωτικά πήγαμε καλύτερα διότι ο κόσμος συνεργάστηκε όσους βρήκαμε σε λίγε μέρε στην Ελλάδα. Όσους το βρήκαμε έχουν να βγούνε, αλλά φτιάχνουν ένα αρχείο το οποίο του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερο. Παρά τα προβλήματα τα τυπικά που αντιμετωπίσαμε, σε όλα αυτά το εξορισμό και το προσωπικό. Δεν έχουμε ούτε εξορισμό ούτε προσωπικό. Ο εξορισμό είναι, και καλά του συνέστη ο Δήμο Κοντά στην απάντησή του στον κύριο Κιάφα για τα μηχανήματα και αυτά που να πάρουμε. Θα έρθει ο προλογισμός, θα έρθει κονδύλιο, ειδικά για τα μέτρα πολιτικής προστασίας και ιδίως για όλα τα χρήματα. Πολύ περισσότερο 23 από ό,τι μέχρι τώρα, από το πράσινο ταμείο. Πρέπει του χρόνου να έχουμε και αποκλειστικό προλογισμό ειδικό για πολιτική προστασία, που μέχρι τώρα δεν είχαμε και αρμοδιότητα δηλαδή. Η νομοθεσία που ισχύει είναι καινούργια και ψηφίστηκε το περασμένο μήνα. Φεβράριο, αλλά τον Απρίλιο ήταν και σε εφαρμογή και έχει νέες διατάξεις και υποχρεώσεις στους Δήμους, αλλά σημαίνει. Το συμπέρασμα δηλαδή και τελειώνει είναι ότι κάτι καλό κάνουμε φέτος στο κομμάτι αυτό, ιδίως στα εντός σχεδίου. Στα εκτός σχεδίου υπάρχει μεγάλο θέμα. Και του χρόνου με την δουλειά που συναντάμε με τον κύριο Παλίου Στράσου, όπω συναντάμε τον κύριο Σαλίδη και τον κύριο Στρογγύλη, του χρόνου θα έχουμε και αρκετό καλύτερο, αλλά ζητάω την βοήθεια από όλου σα να μα δώσετε στοιχεία για κάτι που θα ξέρετε ή κάτι που δεν ξέρω τι ποιο είναι, αν του βρούμε, όσου βρήκαμε, όλοι τα καθάρισαν και μάλιστα σύντομα. Μιλάμε για ιδιωτικά υπόβαθρα εντό σχεδίου. Σε επόμενε συνάδελφε θα καθαρίσουμε και τα εντό σχεδίου, αλλά προνομικά. Αφού αποκτήσουμε, μας δοθεί το GCP του Δήμου και θα χρειαστεί και μόνο για ένα καλάθι ακόμα. Διότι τώρα το αφινόμενο και κλείνουμε αυτό, θα πούμε στην εργασία προετοιμασίας για την κοπή επικίνδυνων δέντρων, μια πάρα πολλά, σε όλους τους σεισμούς, κοντά σε δρόμους, κοντά σε σπίτια, κοντά σε σεισμούς, εδώ σε σεισμό που είναι επικίνδυνα, για να προλάβουμε κάποια κακά φαινόμενα, ακραία αρνητικά φαινόμενα, συν ό,τι χρειαστεί βέβαια, στα άλλα επίπεδα, κατά τα κοιμότητα, τα κοιμότητα για χιόνια και παγιτά των υπαλλήλων. Αυτά θα είναι ακόμα, θα σας πούμε. Σας ευχαριστώ. Να λόγω, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ, πραγματικά δεν ήθελα να την συμβεί, αλλά θα ήθελα να προκαλεί την προφή για το δημό. Κύριε Δήμαρχε, να κάνετε, είπατε, το αποτομία ανάκαμψη στο μάρκετινγκ με τον Μάρκο του Λόγου. Όμως, το πιο προβλεπτικό και ανάγκη του είναι ένα μεγάλο πάρτι. Όπως θέλει η κουκαλιά, όπως θέλει. Τα πάρτι προτεραιότητα, ανάγκες του κόμπου. Ένα προσωπικό θέατρο.
υπηρετούμε το μη κερδοδίκη. Πάση περιπτώσει, λέω ότι δεν θα το αργώ. Θέλω όμως να βάλω ένα σοβαρό θέμα της κυρίας και που ενοχλεί σοβαρά το Δήμο μας. Είναι οι λεγόμενες οσμές, οι οποίες διώχνουν το καλό το πρόβλημα. Και φέτος έγιναν τα ταχτά επεισόδια. Στον Καταλώνα θα υπερισχυρίζουμε αυτό, η κάθε ρεύμα έχει μια οσμή, απέσια κατάσταση. Ο Γεωργικός Κατερίνας, οσμή, απέσια κατάσταση. Τα Κοτοπουλάνικα, απέσια κατάσταση. Και παρουσιάστηκε φέτος και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το Καμίνι, το οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή δεν ήμασταν σε ένα δήμο σοβαρό, με μια μισή επέμβαση, για να δίνουμε λύσεις, αλλά θα αφήσουμε και πέρασε το καλοκαίρι έτσι, με ορισμένες και με και καλός κόσμος δεν προγράφεται. Θα προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διοραντάρ σε όλες τις εκπορές όπου γίνεται εντύπωτα για διοραντάρ. Πρέπει να μην έχεις να μην πει. Διοραντάρ στους ολίγους. Διοραντάρ. Διοραντάρ. Το ραντάρ το οποίο πέτει στους μας. Εις ενοχλεί και λέει δεν είναι ο ολίγος. Διοραντάρ. Διοραντάρ. Εννοώντας τώρα, για να δω εδώ πέρα τον τόχο, που χιτάω ο δικός μας, μέχρι το λέει ένα χιλιόμετρο, έπαιρνε μία ως μία πέσε. Και να γίνουμε ασθενείς σε αυτό το ενδιαφέρον, θα κάνουμε να κάνουμε ένα δήμο σύγχρονο και πάντα. Θα έρθει η πολιτική σύγχρονα να το πάρουν σοβαρά υπόψη και ο δήμαρχος και να βάλουμε μια προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες του χρόνου, μην ξανασυγχρονα. Διαγράφω τον πρόεδρο της Καρδίτσας, να την πάρει να ξέρει υπογραφές, να αναδείξει ότι δεν είναι στα πέντε.
περισσότερο του δανείου, ανακούσαμε το ύψος του δανείου με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και από το 1,5 εκατομμύριο. Αν θυμάμαι καλά, το πήγαμε στους 800.000. Το δάνειο θα εκταμιευτεί όταν αγοραστεί το μηχάνημα και αναγκαστικά το δανείο θα εκταμιεύει προκαταβολικά. Δεν πληρώνει ο Δήμος χρεολύσια προκαταβολικά. Έγιναν λοιπόν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες επαναλήφθηκαν και σήμερα μέσω του δανείου ο Δήμος το αγοράσει. Τα δύο μικρά, τα οποία πήραν την εικόνα, θα αγοράσει. Αν θυμάμαι καλά, δύο από την φορά θα αγοράσει και ένα μηχάνημα που έχει γάμψο. Βγήκε άλλο στο διαγωνισμό για το μεταχειρισμένο τη CD και χρηματοδοτηθήκαμε 220.000 ευρώ για αγορά καινούριου Raider, βάλαμε και ίδιους πόρους 85-87.000 ευρώ και παίρνουν και ένα καινούριο Raider 267.000 ευρώ, όλα αυτά μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Όταν λοιπόν έρχονται τα μηχανήματα στο Δήμο και αναγκαζόμαστε να τα πληρώσουμε, τα δύο απολυματοφόρα τα οποία περιμένουν αυτή τη στιγμή και τα οποία μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας προέκυψαν, όπως ενδεχομένως θα έχουν ξαφνίσει 23. Γιατί ξέρετε όλοι ότι ο Δήμος, ο Δήμος και ότι τα εργοστάσια έχουν καθυστερήσει στον χρόνο παράδοση. Λοιπόν, θα παραλάβουμε και δεν τα εξοπλίσουμε. Θα πάμε στο παρακαταθήκο. Θα πάρουμε το δάνειο που είναι εγκεκριμένο, θα τα πληρώσουμε και το χρεολύσουμε τα 3.23. Είναι μία απάντηση που έδωσε και τότε. Την απάντηση που έδωσε τώρα. Καλαθοφόρο είναι μέσα από τη λόγη μας, είναι εγκεκριμένο, έχει δύο ανάδοχο. Σε παρθή. Καινούργιο. Παρθή. Γκρέτε καινούργιο παρθή. Καλαθοφόρο θα παρθή. Όχημα με κάτω που τρώει τη δημοτική σταθμού. 7 Γκρέιτερ καινούριο σα είπα θα έρθει, δύο χρωματοφόρα και πλέον καινούριο, εκτό των δύο που έχουν πάρει και των δύο που δεν έχει ξένο, θα έρθουν, δύο πικά ήρθαν. Τι σπίτι και άλλο στο διαγωνισμό. Δεύτερο, τέσσερα προσφορέ, τρει φορέ το διαγωνισμό. Και στου δύο διαγωνισμού το GCP δεν κατατέθεσα προσφορέ. Γιατί θέλαμε να πάρουμε την εγχειρισμένα τη GCP, δεν κατατέθεσα προσφορέ. Κάτι κι άλλο. Προφανώ θα πάρουν το μέρο του δανείου που δεν θα χρησιμοποιήσουν. Θα πάρουν το σύνολο του δανείου. Μπορεί να πάρουμε 700.000. Όσε χρειάζεται. Όταν όμω παραλάβουμε τον εξοπλισμό. Όχι τώρα. Αυτά αφορούν τον εξοπλισμό που αναφέρατε τώρα. Ορίστε. Αυτά αφορούν, λέω. Αυτά που αναφέρατε τώρα. Το είχα δει και την άλλη φορά. Ναι, όχι κάτι άλλο. Γιατί. Το άνοιγμα αφού είναι απόφαση που έχει γίνει. Γιατί τρία χρόνια πληρώνουμε κάθε σε ιδιώτη. Αλλά αν θυμάμαι καλά, εκεί ήταν και κάθε μέσα. Δεν είδα ποτέ καμία. Δεν του παραλάβουμε από του κάθε. Τρία χρόνια δηλαδή ακόμα δεν μπορούσαμε να παραλάβουμε. Ο πρώτο διαγωνισμό. Και ο δεύτερο διαγωνισμό έχει χρόνο παράδοση 13 μήνες από τα πρώτα φορά. Δεν κάνω λάθο. Ο διαγωνισμό ο δεύτερο ανάλογο βγήκε. Ανάλογο βγήκε μετά από κάποιου μήνες. Και 7 κάθε που είναι να δοθούν μαζί με το όχημα. Μαζί με το όχημα μεταφορά του, το πήρε. Θα σα πω και τον ανάλογο. Το πήρε η Μετάλ, η οποία έχει εξαιτία των αποκλειμένων χρόνων παράδοση την δυνατότητα να τα δώσει από κάτω. Να κάνει όλα αυτά. Είναι πολύ εμεσά, δεν είναι πολύ τίποτα. Ναι, ναι, το βλέπουμε. Λοιπόν, εντάξει τώρα, θέλει τη χειρότερη γνώση που σκέφτεται ο διαγωνισμό. Ναι, 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 εσύ έχετε τη γνώση. Προφανώ σα παρακαλώ, σα άκουσα. Σα άκουσα, θα μείνετε ήρεμο, σα αρέσει να σα αρέσει να σα απαντήσω. Ξαναδώστε το λόγο για να μιλήσω μετά. Θα σα άκουσα, θα μ' αφήσετε. Στο ύψος της χρηματοδότησης που έλεγε ο Δήμος μας, ένα από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα που λάβαμε τη χρηματοδότηση.
Στο έργο που ξεκίνησε, ξεκίνησε από τη Δημοτική Ένωση του Δήμου και ξεκίνησε συγκεκριμένα από το Δήμο. Για όσους δεν το έχουν δει, θα σας πρότεινα να επισκεφτείτε την περιοχή Κούτρης, να δείτε την έκθεση του έργου και ξεκίνησε εδώ και καιρό. Προφανώς, όταν ένας εργολάβος έρχεται να κάνει ένα έργο, ψάχνει να βρει από την τοπική κοινωνία υλικά και ψάχνει να βρει από την τοπική κοινωνία συνεργάτες. Έτσι είναι θετικό για ένα τόσο μεγάλο έργο. Ο ανάδοχος λοιπόν του έργου ήρθε νωρίτερα, πολύ νωρίτερα από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της ΒΕΑΔΟ και συζήτησε με τον Διοικητικό Συμβούλιο, συζήτησε με τον πρόεδρο και τον Διευθυντή και βεβαίως την νοσηλεία μου και την Ολυμπιακή Βουλή της ΒΕΑΔΟ. Αυτό μπορεί να έχει και κάποιο καιρό πολύ πολύ νωρίτερα από ότι η αναπροσαρμογή των τιμών. Ή η αναπροσαρμογή, η παροχή αυτή, η συναλλαγή αυτή, συμφωνήθηκε σε εκείνη τη διαδικασία και βεβαίως δεν μπορούσαμε εμείς μετά να γίνουμε αφαιρέτη και να το πούμε «Α, εμείς τώρα θα ανεβάσουμε τις τιμές, θα τα πούμε στις καινούργιες τιμές». Αυτός δεν είχε περάσει διοικητικό συμβούλιο λόγω του καλοκαιριού. Ναι, έγινε ένα προσωπική του τιμών, ενδεχομένως να έχει κι άλλη. Δεν την πλέον ακούστηκε για την επιχείρηση, είναι τεράστια. Αλλά μία συμφωνηθήσα, μία κουβέντα
Σήμερα, εμείς, διαπιστώσαμε, διαστανόμαστε ότι η κατασκευή ενός μάρκετ με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή να δώσουμε σε κάποιον το τόπο να το κάνει, το μάρκετ αυτό, και προφανώς θα έρθει έτσι να μπορούμε να πάρουμε τα μοντέλα, είναι μια διαδικασία η οποία ενδεχομένως δεν είναι συμφέρουσα. Διότι για 9 μήνες του χρόνου το μάρκετ θα είναι. Δεν είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των αυτοκινήτων, ώστε τη Δευτέρα, την Τετάρτη, την Παρασκευή μια τη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, του Μαρτίου ή του Νοεμβρίου ή του Απριλίου ή του οποίου άλλου, να έρθει κάποιο να πάρει τα χρήματα εκεί πέρα για να μπορέσει να πάρει πίσω. Δεν σα κρύβω ότι προσπαθήσαμε να βρούμε χρηματοδοτήσει. Δεν έχουμε και τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό να πάρει δηλαδή χρηματοδοτήσει για να κάνει ένα πάρκινγκ. Πάντα. Αλλά δεν σα κρύβω ότι όταν θα μα δοθεί η ευκαιρία, ναι, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό που στο πάνω τι κάνουμε. Δύο πράγματα. Καταθέσαμε στο Δασαρχείο τοπογραφική αποτύπωση και περιμένετε την άδεια την οποία δεν την έχει δώσει ακόμα. Για να κάνουμε ένα μικρό πάρκι πηγαίνοντα στο κήπεδο αριστερά απέναντι προς το Ενιπέα, στο Ζακαλάκι, να μπορέσουμε εκεί πέρα μέσα να βάλουμε τα λεωφορεία. Και νιώθουμε ότι η καλή ιδέα επιπλέον είναι να κάνουμε ένα καινούριο πάρκι στα ΣΟΑ απ' έξω. Κάπου τον πρώτο και τον κόκκινο σε αυτή την περίπτωση για να φωτίσουμε και το πάρκι του τέννη στο πάρκο μέσα. Βεβαίως υπάρχει η κακή αντίληψη ότι μπορώ να θέσω το αυτοκίνητο έξω από την καφέτέρια και το καφέ, αλλά δεν θέλω να το πάω το καφέ 200 μέτρα παραπέρα στο πάρκι. Είναι και θέμα αστυνόμευσης τώρα. Δεν έχουμε πάντοτε πλειότητα στα πάρκι, εκτός από το πάρκι της πλατείας. Το πάρκι του τέννις δεν είναι πάντοτε γεμάτο. Έχουμε το περιθώριο να βάλουμε αυτοκίνητα εκεί πέρα μέσα. Και με αυτές λοιπόν τις δύο επιλογές ενδεχομένως να μπορέσουμε να βάλουμε άλλα 150 αυτοκίνητα για να διώξουμε το πρόβλημα. Και πάμε τώρα, φιωρατάκτα και το ξαναδούσουμε προηγουμένως και εγώ εξπλάγια από την κουβέντα αυτή. Ενδεχομένως είναι δόκιμος όρος και να υπάρχει μακάρι να είναι όπως τα λέτε. Πάμε λοιπόν τώρα στο κάτω. Το να κουνάμε το βάθμιο, και μάλιστα θυμητικά, είναι εύκολο. Πάμε λίγο τα πράγματα τρισερά. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία εγκατάστασης αυτού του περιβόητου καμινού στον Πρωταμόνα, να σας δώσω και στους υπόλοιπους λίγο του περιβάλλοντος από το κορδοφυλλί, ένα καμίνι πάνω από το μαξίλι. Ξέρουμε όλοι που είναι το μαξίλι. Εκεί λοιπόν σε ιδιωτική έκταση πηγαίνεται το καμίνι, το οποίο επηρεάζει καταφανώς τις τουριστικές επιχειρήσεις που βρίσκονται από κάτω από το κάστρο και όχι μόνο αυτό, αλλά και το καταμόνο που ο αέρας φυσάει και δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό το πράγμα διοδοτήθηκε από το Δήμο Θεολύμπου σε καμία περίπτωση. Είναι αρμοδιότητα του Δήμου Θεολύμπου να δώσει έκθεση λειτουργία ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς όχι, και επειδή το ακροατήριο αντιλαμβάνεται πολύ καλά τι λέω, είναι προφανές και γιατί το λέω. Παρ' όλα αυτά, με το περιβάλλον του νόμου που ισχύει, κατάφερε να τη λειτουργία. Με το περιβάλλον του νόμου που ισχύει. Και αρχίζουν οι αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις μπορεί να είναι ελεκτικές, οι αντιδράσεις είναι δικαιολογημένες, είναι βάναυση η ζημιά, δεν είναι καλός όρος. Πλήττεται βάναυση από το μουσικό μας προϊόν στην περιοχή και δικαιολογημένα οι επιχειρηματίες και οι επισκέπτες απαιτούν. Μια όμως παρατήρηση. Για να κινηθούν οι διαδικασίες πρέπει να αποκτηθούν κάποια χαρτιά. Μόλις λοιπόν ξεκινάει η διαδικασία, αρχίζουν κατά σειρά οι υπηρεσίες να κάνουν αυτό που πρέπει. Δηλαδή να ελέγχουν αν η επόμενη ρήπη, εγώ δεν λέω κάποιον ακόμη ή άλλη, ξέρω. Και μάλιστα μιλάω και ξέρετε. Αν λοιπόν η επόμενη ρήπη εκτός από ρήπη που δημιουργούν όχληση, είναι και επικίνδυνη. Έρχεται λοιπόν κατά σειρά το τμήμα υγείας της περιφέρειας, μα περιβάλλοντος, το σώμα επιθεωρητών δημόσιας υγείας, περιβάλλοντος από την περιφέρεια,
του νομοθετού με συγκεκριμένα έγγραφα. Μόλις λοιπόν τελειώσουν την νομοθετήση αυτών των αρμοδίων για την ειδική οργάνωση στις 10 Αυγούστου, ο Δήμος του Ολίγου, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, και όχι εσείς, κύριε Βοτρόπουλε, ο οποίος θα μπορούσε να πει κάτι, αλλά βεβαίως για τη σύνδεση της γεώτησης του
ανταποκρίθηκε, μάλλον η αγορά που συντηρεί 29 ευρώ. Έτσι, για να έχουμε τάξη μεγέθους, το πόσο καθυστερεί, έτσι, ήταν και να έχει μια εικόνα ο κ. Σκάπας, γιατί ενδεχομένως να μην το γνωρίζει και να γράφει κάποια πράγματα που να μην ισχύουν. Χωρίς καμία παρεξήγηση και χωρίς καμία, έτσι, απλά είναι μια ουσιαστικά που λέω. Κύριε Αναστασί μου, που αναγνωρίζω πάρα πολύ. Δεν είπα για εγώ. Αυτή ήταν η Αναστασί μου, μόνο με. Μην ανακοινώνουμε κάτι το οποίο δεν είναι. Ας γίνει όταν πάω. Αυτό είναι το σημαντικό. Από, ξέρεις, από εγώ πάω για Yeah.
υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις πάνω στην εισήγηση στο συγκεκριμένο θέμα, στο υπάρχει το θέμα. Οι ερωτήσεις θα έκαναν από το τίμα, για όσους. Κάποιος άλλος θα είναι ερωτήσει. Κύριε Χωρόπεθο. Κύριε Δήμαρχε, προείσταστε αυτής της Επιτροπής. Έχετε 3 χρόνια δήμαρχος. Αν δεν την Επιτροπή δεν την είδα πουθενά στην Επιτροπή. Είναι καταπατημένη όλες οι πλατείες, όλα τα πεζοδρόμια, όλο το παρελθόν. Δεν εισπράττει τίποτα και αυτή η Επιτροπή εννοείται ότι είναι στημένη σε αντικατάσταση της δημοτικής αστυνομίας. Είναι η κρατουριά. Διαπράττει ένα μεγάλο, μπορώ να πω, μπορεί να κατηγορηθεί την απιστία ότι χάσετε στην περιοχή σας που έχετε κρατάει για την τραγιά, αν κάνετε τον χρόνο, ότι χάσετε μεγάλο ποσό από τους καταπέτες, βάλετε επειδή και οικονομιούχοι. Και αμείβονται, μάλλον να πληρώνουν αντίματι υπέρ των οικονομιούχων. Αν θέλετε να λειτουργήσει ο Δήμος, ενεργοποιήστε με τροπή ή κάτι με δημοτική αστυνομία. Δεν θα κάνω τίποτα από καμία πρόταση, καμία απάντηση. Εννοείται ότι το θέμα θα το ψηφίσω από όλα την μέρους. Αλλά πρέπει να μάθει η δημοτική αρχή να λειτουργεί. Εγώ τέτοιο πάκαλο Δήμο δεν έχω ξαναδεί στα μάτια μου. Επίσης είχα ένα Δήμο οργανωμένο, ο τελευταίος πραγματικός φόρος πλήρωνε τέλη του χρόνου και ο Δήμος είναι τουριστικός. Τα έσοδά μου, το λέει καθαρά ο κώδικας, τα παίρνει από τα τέλη πεζοδρόμησης, από τις παραλίες, αυτές οι πέστρους είναι ο Δήμος για την άδεια κατάσταση του κάτω, της κάτω επιχείρησης. Από την ίδρυψη παίρνει κανένα τα τέλη ίδρυψης παίρνει πήρατε, πώς το λέτε, πώς τη θέλει αυτή. Τέλη ίδρυψης, κάτι πήρα που να κάνετε, τέλη ίδρυψης. Δεν έχει κανένα ερώτημα, λέω, εκτός από αυτά, από τα τέλη ίδρυψης που έχει να πάρουμε, αν θα πάρει το Δήμο, δεν πρέπει να πάρουμε, αυτά θα έχει να πάρουμε, δεν πρέπει. Εσείς θα πήρατε τέλη ίδρυψη. Θα πήρατε τέλη ίδρυψη πρώτα. Τι τέλη ίδρυψη είναι συγκρομένη τώρα. Δεν το αυτό μάλλον αυτό που αυτό είναι το νεαρό. Το αλλιάν είναι το νεαρό, αλλά της φυσικής ζωής. Και ετοιμάστε πράγμα, αλλά πρέπει να της φυσικής ζωής θα δώσετε όλους τους παραγωγούς και όλους τους καταναλωτές της ίδρυψης νερό. Αυτό μάλλον το θέτσι και χαιρόνιστα. Ψήφισε. Επόμενο. 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 Επόμενο.
συγκροτούμε για να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε λίγο το τοπίο από πάρα πολλά πράγματα. Επίσης θέλω να πω κάτι στο σώμα, ότι τον τελευταίο μήνα, ίσως και λιγότερο, πάρα πολλοί συντηρητές μας πετάζουν μέσα στους κάδους ανακύκλωσης, στους μπλε κάδους, επαναλαμβάνω, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχω καλύτερη εικόνα από εσάς. Μην υπερθεματίσετε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε. Λέω, τον τελευταίο καιρό, από αρχές Αυγούστου κλπ, έχουμε θέμα στο γεγονός ότι στους μπλε κάδους πετιούνται από τους επισκέπτες μας ή από τους δημότες μας υλικά τα οποία δεν αφορούν τους μπλε κάδους. Με αποτέλεσμα, λειτουργεί εν μέρη. Ήδη έχουμε παρατήρηση από το κέντρο, ότι έχουμε επιτυχθεί αρκετά από τον φορό. Βγαίνουν στην άκρη αυτά τα οποία δεν γίνονται αποδεκτά και από τη θέση είναι αυτά τα οποία γίνονται αποδεκτά. Ενώ το ποσοστό καθαρότητα ήταν εκπληκτικό, το αναφέρω με το Συμβούλιο παλιότερα. Τώρα το καλοκαίρι έχουμε θέμα να υποψηφίσει όχι μόνο εμεί και πολλοί άλλοι, γιατί όλη την Ελλάδα δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα τελικά το καλοκαίρι μπορεί να λειτουργήσει και χρυσά με τον τρόπο. Και γι' αυτό το πράγμα πολλοί συντηρητές μας διαμαρτύρονται. Βεβαίως, αν πάει καθένας και ρίξει μέσα στο μπλε κάπως ο παιδιά, το θέλει προφανώ. Το ίδιο και ανακοίνωση, θα μου λέει. Αλλά σας λέω, μαζεύονται σκουπίδια πολλά. Γι' αυτό και πάμε σε αυτά τα μεγέθη, τα οποία θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη διαμαρτύρωση. Πολύ μεγάλη. Είναι περίπου 1:3 σε σχέση με το 19, μέσα από το τέλος θα αφήσει. Αν θυμάμαι και το 19, πρέπει 380.000. Αν θυμάμαι. Διορθώστε με αν έχω ένα μικρό λάθο. Και τώρα είναι ένα κακό. Το λάθο πόσο είναι. Πολύ. Όχι πολύ. Θα πάτε σε όλα τα πράγματα. Είναι και το τέλος θα αφήσει, να αναλαμβάνω. Είναι το χαράξι, το τέλος θα αφήσει. Φέτος θα φτάσει 45.000 τόνους. Φέτος. Κάπως πήγε πέρα δικαίως διαμαρτύρεται ο Σκοτόπουλος γιατί
365 ευρώ. Για να καταλάβετε πόσα σκουπίδια μαζεύονται αυτή τη στιγμή και αποφεύγονται στον χιτάρι. Καταλάβετε το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται το 2022. Και βεβαίως αυτά τα στοιχεία είναι με βάση τα συμπορώματα τα οποία παίρνουν μέσα. Δηλαδή υπολογίζονται με βάση τον επιθυμητό τρόπο. Εκτιμάται δηλαδή σήμερα ο Φόστα με βάση τα στοιχεία τα οποία δίνουμε φέτος ότι πρέπει να δώσουμε 669.000 ευρώ για τους αθλητές. Έχουμε αύξηση
ελληνικά, να πάρει την ανακύκλωση, που αν έχουμε οργανωμένο δίκτυο ανακύκλωσης και σημεία, δηλαδή μπλέκει άλλους πολλούς σε πολλά σημεία, μπορούμε να μειώσουμε το τρας που ρίχνουμε στο κυπάλληλο χώρο κατά 50% περίπου, 40% τουλάχιστον. Σήμερα δεν ρίχνουμε ούτε το 10%, δεν εκτέλουμε. Στην ουσία όλα τα σκουπίδια που παράγουμε, δεν το βάζουμε στο νερό, πάνε όλα στο κυπάλληλο. Και λέει ο νόμος, έτσι είστε, πληρώστε. Είναι τέλος στην ουσία υπέρ του περιβάλλοντος. Τιμωρία, ναι. Τιμωρία τι σημαίνει, 20 ευρώ τον τόνο. Βάλτε 45.000 τόνοι επί 25 ευρώ φέτος. Γιατί 20 τόνοι για το πέρσι είναι χρήση. 25 επί 45.000 είναι 700.000. Μέχρι πέρυσι, θα καταλάβει τους οδηγούς, πληρώναμε μόνο 670.000. Φέτος θα πληρώσουμε στο ΦΟΣΔΑ επειδή τα ρίχνουμε όλα στο κοιτάζ. Ένα 423 επί 1.400.000 από 680.000 θα ξυλίγει το μισό, είναι δύο δόσεις. Του χρόνου όμως το 25 θα γίνει 30 και παραχρόνου θα γίνει 40. Πάλι θα επανέλθουμε πάλι δηλαδή με ρυθμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ που σημαίνει αυτό ότι πρέπει να τα επιβαρύνουμε επειδή είναι το αποδοτικό στο δημόσιο. Δηλαδή στον λογαριασμό της ΔΗ που λέει περί καθαριότητας θα πάει κάποτε, φέτος θα πάει και δεν μπορούμε να μην τα συμπάξουμε να μην τα επιβαρύνουμε διότι είναι τα αποδοτικά. Θα έχουμε πρόβλημα γιατί οι αποφάσεις δεν θα εκτίθουν. Όταν θα φτιάξουμε τον προγραμματισμό, θα ψηφίσουμε το 23, αυτό το 1.400 πρέπει να το βάλουμε μέσα. Και δεν μπορούμε να μην το επιβάλλουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι γιατί είναι ανταποδοτικό το τέλος επειδή είναι καθαρότητα. Η λύση είναι που πρέπει να βοηθήσει ο ΦΟΣΔΑ, γι' αυτό πρέπει να στείλουμε σήμερα κατά με αρνητική ψήφο ως νομοδότηση. Ότι στην οργάνωση του δικτύου ανακυκλώσιμων υλικών πρέπει να βοηθήσει και ο ΦΟΣΔΑ και το Υπουργείο. Yeah. Διότι εμείς έχουμε ελάχιστους κάδους μπλε. Το πρόβλημα δηλαδή στους 10 κάδους είναι ελάχιστοι και ο μηχανισμός αποκομιδής και εκτροπής των ανακυκλώσιμων υλικών προηγουμένου δεν πάει στο κοιτάξι είναι πάρα πολύ. Είναι, αυτή τη στιγμή λίγο, είναι λίγος. Δέστε που έχουμε μπλε κάδους. Σύντομα κάναμε τελάχι και πολλοί συμπλέκτες που θα κάνουμε πράσινους και έχουμε και στους πράσινους και στους πλέπτες σκοπίδια πάνω στο μητά. Ναι. Δεν λέω ότι έχουμε δεν έχουμε μια απόφαση να τα κάνουμε. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι με τον μηχανισμό που μας διαθέτει το σύστημα. Με το σύστημα που μας διαθέτει η κυβέρνηση του ΦΟΣΔΑ και όπως γίνεται αυτή τη στιγμή η διαχείριση των σκουπιδιών. Όταν τα πάμε στους κάδους, φανταστείτε σε λίγο, θα έχουμε και τα μέρα που θα πάνε τα πόρτα, τα κλαδιά και άλλα που θα είναι για δύο κάσου ή για δύο άλλη διακρίση όχι με την ανακοίνωση. Εάν ο καφέ κάνει, δεν είναι επαρκής και αυτή, θα ρίχνει ο κόσμος και στους μπλε και στους πράσινους που κάνει σήμερα και στα ρεύμα. Δηλαδή αν αυτό το σύστημα όλο, πράσινη, μπλε και καφέ κάνει, δεν αναπτυχθεί έτσι ώστε και να εκπαιδευτεί ο κόσμος να μάθει να τα ρίχνει εκεί που πρέπει και να πάρει πλέον στην άποψη και πρόστιμα. Δεν υπάρχει ιδεολογία. Ξέχασα τώρα ρίξα τα σκουπίδια τα αστικά του σπιτιού που στα μπλε και στα πράσινα. Τώρα έχουμε και κάποια κόκκινα για τα φάρμακα τα αυτοκίνητα. Αν αυτό το δείτε δεν λειτουργήσει, σημαίνει ότι πρέπει από τον προϋπολογισμό, κύριε Δήμαρχε, κύριε Στράτη, να αυξήσουμε 110% από φέτος τα τέλη καθαριότητας. Και αυτό θα κρατάει συνέχεια μέχρι να μειώσουμε το τορνάζ που πάμε στο κοιτά. Διότι στην ουσία δηλαδή πληρώνουμε, γι' αυτό πρέπει να πληρώνουμε τιμωρητικά στην ουσία. Πλέον όμως, αν δεν το κάνεις, τόσα ευρώ τον τόνο στο ΦΟΣΔΑ. Στο κάθε ΦΟΣΔΑ, κάθε περιφέρεια και το δικό της. Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτά έχουν εφαρμοστεί κατά γύρω από χρόνια. Ψηφίστηκε ο νόμος, αλλά η Δήμη και ο ΦΟΣΔΑ τότε δεν μας υποχρεώναν ούτε εμείς για να φτιάξουμε το δίκτυο. Και όλα να βάλουν αυτή η καταβολή επιπλέον 20 ευρώ στο κάθε τόπο και κάθε κοιτά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ και έχουμε ευθύνες γι' αυτό. Τουλάχιστον να πούμε στον κόσμο όταν αρχίσει στο λογαριασμό του με 100% αύξηση του φόρου στα τέλη καθαριότητας ότι εμείς κάναμε κάτι. Αρχίσαμε να οργανώνουμε όπως είπε η κυρία Κατσαρόγα.
στην ανακοίνωση, αλλά δεν φτάνει. Στείλαμε και επίτευγμα και στην κυβέρνηση και στον κόσμο με τη συμπερίψηση ψήφο ότι αυτό που λέτε σήμερα δεν εφαρμόζεται εάν αυτή είναι η χρηματοδότηση και ο σχεδιασμός των ΟΤΑ και πρέπει για να εφαρμοστεί αυτό ή να εφαρμοστεί παράλληλα. Να κάνουμε και αυτό, αλλά με όλο το τον άνθρωπο. Να διάρκω χρόνο για να καταλάβετε στην εξήγεια πολιτική Νίκο Δήματος, το γράφει εδώ. Το 22 το τοκάζει και ήταν 16.000 τόνοι. Το 23 θα είναι 18.500 και 18.000 τώρα θα είναι επί 3 λέει από το 19.45 στις Πεντεβρίες. Του χρόνου θα είναι 60.000. Αυτό το πόσο θα ανεβαίνει διαρκώς. Είμαστε υποχρεωμένοι να το φέρουμε στον πολίτη. Λοιπόν, εγώ τα είπα αυτά, σας προτείνω να στείλουμε αρνητική χρηματοδότηση. Να εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό προς τον κόσμο. Καταρχήν έχει υποχρεώσει να κάνει και εργοστάσια ανακύκλωση. Έχουμε πει ένα στο βίντεο, έγινε, γίνεται. Ένα Θεσσαλονίκη, αν δεν ένα σε ένα που δεν υπάρχει ακόμα σοβαρή εξέλιξη. Διότι και να μαζέψουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά, πρέπει να τα πάμε εκεί. Και το κοιτάει το χώρο να γίνει σταθμό μεταφόρτωση. Και εμεί θα τα στέλνουμε εκεί και θα τα παίρνει το φως να τα στέλνει στο εργοστάσιο που δεν έγινε ακόμα. Θυμάστε πριν 2 χρόνια ρώτησα. Τι γίνεται με τα εργοστάσια αυτά, και δεν υπάρχει για μα σχεδόν κανένα σχεδιασμό. Δηλαδή για την περιφέρεια που ανήκει ο νομό τη Ελλάδα. Δεν μπορώ να δείξω. Εγώ θα ψηφίσω κατά του σχεδίου και τη ίδια αυτή και το περιεχόμενο θα είναι αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν είμαστε έτοιμοι να διευρύνουμε το δίκτυο των ανεπιπλώσεων ελληνικών και εκτροπή. Να μην ρηγαίνει το κοιτά, πρέπει να ρίχνουμε όχι 45.000 τόνου που ρίχνουμε φέτο. 15.000 τόνους. Τότε δεν θα επιβαρύνουμε το δικό του. Να κομποστοποιήσουμε. Ναι, Thank you.
υποστηρίξουμε την ανακύκλωση, είτε σε τοπικό είτε σε περιφερειακό. Μας έχουν παραδώσει ένα από το φόρο πριν από το πάλι ποτέ, μας έχουν δώσει κάποιους πλευράδους και προσπαθούμε εμείς να οργανώσουμε ένα σύστημα ανακύκλωση. Το οποίο σύστημα ανακύκλωση τον μήνα Αύγουστο, επαναλαμβάνω, τον μήνα Αύγουστο δέχεται πολλές πιέσεις. Εξαιτίας της μη καλής αγωγής που έχουμε στο θέμα αυτό. Τι είναι αποδεκτό, αποδεκτό είναι ότι επειδή σήμερα μαζεύονται τα σκουπίδια, περισσότερα από το 18, περισσότερα από το 19, πολύ περισσότερα από το 17, εντάξει το 20 ήταν η χρονιά όπως ήταν και σαφώς πολύ περισσότερο από το 21, γιατί ο μηχανισμός υπάρχει από κουπιδείς, είναι προφανές ότι τα συμβολόγια δίνουν όλη αυτή την κατάσταση, όχι η εκτίμηση. Η εκτίμηση προκύπτει με βάση τα συμβολόγια του 17, του 18, του 19 και του 19 δίνει ένα τέλος σταθμού 660 ευρώ. Όταν ο Θεός φέρει σε κάτι φάρο, σε κάποια τέτοια, γιατί μας έρθουν σου τέτοια. Και αυτό πλέον στη συνείδηση του δικού του είναι κοινό στόχο. Εκεί λοιπόν στα πολλά σκουπίδια που μας έρθουν, εμείς δώσαμε δύο επιπλέον διεξόδου. Δώσαμε αδειοδότηση στη ΔΕΑΘΟ να υποδειχθεί ο κώδη, αφρανή και πράσινη. Πόσοι συντημότητες μας ακολουθούν τον νόμο και το κάνουν αυτό, ελάχιστοι. Πού τα πετάνε αυτά από τους κάτους στα ρέματα. Το μήνυμα είναι σαφές αυτής της σημερινής νομοδότησης. Εφόσον δεν ακολουθούμε την πρακτική που πρέπει, ποια είναι η πρακτική που πρέπει, να πετύχουμε τα οκόδια αλλού, να πετύχουμε τα πράσινα αλλού, να κάνουμε σωστά την ανακύκλωση και ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο να το πετάξουμε στον κάτω από τη θέση. Τότε θα πληρώσουμε. Ή θα τα πετάμε στα ρεύματα. Το άδικο της σημερινής εισήγησης του Φώστα είναι το τέλος ταφής το οποίο είναι 20 ευρώ το τόνο, προσέξτε, 30 ευρώ το τόνο είναι το τέλος που αφορά αυτή καθ' αυτή την ταφή και άλλα 20 επιπλέον ευρώ το τόνο, δηλαδή περίπου τα 2 τρίτα, το επιπλέον τέλος. Διαφωνούμε με αυτό. Και διαφωνούμε, υποθέτω μόνο. Δεν πρέπει να επιβληθεί επιπλέον τέλος ταφής 20 ευρώ ακόμη. Πρέπει να πάρει αναβολή, πρέπει να πάρει 1-2 χρόνια παραπέρα, να προετοιμάσουν και να δώσουν στους Δήμους τη δυνατότητα να οργανώσουν την ανακύκλωση. Τώρα, για παράδειγμα, θα δώσουν 480 κάδι και ένα πολυποφόρο καφέ. Και αφού γίνει αυτό το οποίο ύστερα από 1-2 χρόνια επαρκές και μας δώσει τη δυνατότητα να το υποστηρίξουμε, τότε από εκεί πέρα να επιστρέψει το τέλος. Προτείνω λοιπόν στο Εθνικό Συμβούλιο να ψηφίσει αρνητικά, να χρονοδοτήσει αρνητικά για τη συγκεκριμένη ενότητα. Με μία όμως παρατήρηση, ότι είναι πολύ κοντά ο καιρός που δεν θα έχουμε επιλογή και θα αναγκαστούμε είτε εμείς είτε η επόμενη δημοτική περίοδο να μετακλείσει το κόστος της κακής συμπεριφοράς μας, διότι όταν θα πάμε εμείς τα ράκτα να μάσουμε από τον πλανανό κάπου πρέπει να τα πετάξουμε. Πού θα τα πετάξουμε? Εκεί όπου πληρώνουμε για να τα πετάξουμε. Πρέπει ο συντημότης μας και ο επισκέπτης να καταλάβει ότι αλλάζεται τη λειτουργία στο συγκεκριμένο μοντέλο. Αλλιώς έχουμε χαράξει. Και πολύ μεγάλο χαράξει. Παρ' όλα αυτά, νιώθουμε ότι πρέπει να δοθεί ένα περιθώριο 2 χρόνων να οργανώσουμε τη διαδικασία με τη βοήθεια της πολιτείας και κατόπιν να ψηφίσουμε. Προτείνω όμως να χρονοδοτήσω αρνητικά στη συγκεκριμένη αυτή την εισήγηση που φώτισα και από εκεί και πέρα ας αναλάβει η πολιτεία την ευθύνη ότι αυτό το πράγμα προεγγείλει του συγκεκριμένου τρόπου. Και η επιβάρυνση. Και η επιβάρυνση είναι 25 ευρώ, κύριε Δήμαρχε. 25 είναι αναδρομικά από πρώτου του 22. 25 είναι γίνει. 25 είναι γίνει. Δεν διαβάζετε τα έγγραφα. Είναι 25 στα έγγραφα που έχει τόση εισήγηση. Επομένως, ως προς το θέμα, το 8ο θέμα που είναι το νομοδότη,
Καμία σχέση. Ασχετικά με το 3 εκατομμύρια φορά.
Εγώ ήθελα να πω ότι προφανώς δεν ήταν ρίσκο αποκλειστικά, δηλαδή αποκλείοντα τα άτομα. Όπω είχατε καταλήξει, τότε δεν ήταν τυχόν ότι ήταν λόγο. Θέλω να ακούσω από του ορμόνε σα και τι προτάσει, το πόσο μέσα να μειωθεί, να κατευθυνθούν είτε προφορικά είτε εγγράφο. Απλά η κοινωνία θα τα αποτυπωθεί και θα τα συγκεντρώσει στην συγκεκριμένη θέση με ένα κλίμα κάτι. Άρα, το 10ο δίσκο, το 10ο δίσκο τη διάρκεια θα αποσύρεται και εγώ ενώ. Είχε ανακύκλωση κάπου εδώ.